Εγώ έχω να Εγώ πάντα υπόσχομαι ότι ακόμη και αν η τεχνική σας δεν είναι καλή, 10 θα σας βάλω. Γιατί θα σεβαστώ την προσπάθεια. Προσπάθεια χρειάζεται για να καταλάβει κανείς και τι γίνεται ανάμεσα στη Ζέτα Μακρυπούλια και το Γιάννη Λάτσιο. Άλλα λένε τα λόγια και άλλα η εικόνα. Κύριε Λάτσιο, δεύτερο δεκάρι, σήμερα πτού να μην σας ματιάσει. Διαφωνείτε? Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω. Μία χάντρα να βάλει. Καλύτερα από ποτέ φαίνεται ο Γιάννης Λάτσιος. Καλοκαιρινές διακοπές τις έχετε κανονίσει? Βέβαια είναι νωρίς, βρέχει τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι και η μετακόμιση στη μέση. Δεν ξέρουμε μόνο αν θα κουβαλήσει καμιά κούτα και Ζέτα. Εκτός από την εσπρεσιέρα που έχετε στο σπίτι σας. Δεν έχω πει ακριβώς. Σιγά σιγά έρχονται και τα έπιπλα. Τα έχουμε επιπλώσει στο σπίτι. Σιγά σιγά, ναι. Αλλά δεν θα ήθελα να μπούμε πια σε αυτήν την κουβέντα, σε παρακαλώ. Η κουβέντα με την παρουσιάστρια όμως έχει ενδιαφέρον. Η Ζέτα μου προσπάθησες να βάλεις την ατζέντα ότι τα 10 πρέπει να μπουν γρήγορα. Έχετε μετανιώσει που αναλάβετε την θέση του κριτή στο dancing? Καθόλου. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα είναι πολύ καλό, πάει πάρα πολύ καλά. Άρα γιατί να με τελειώσει. Ούτε τα δεκάρια μετάνιωση που έβαλε. Τα είχε ζητήσει και η Ζέτα. Γιάννης Λάτσιος. 10. Γιάννης Λάτσιος. 10. Η Ζέτα Μακρυπούλια μπορεί να έχει διαψεύσει πως κάτι συμβαίνει μεταξύ τους. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας πω ότι δεν ισχύει ούτε κατά διάνοια κάτι τέτοιο. Τα χαμόγελά τους όμως άλλα λένε. Πάντως κάτι συμβαίνει σήμερα. Έχουν γίνει μερικά πραγματάκια έτσι λίγο που μας έχουν αποσυντονίσει. Δεν ξέρω. Το λέω απλά και μόνο. Έπεσε χαλάζι, είναι μέσα Μαΐου και έχουμε βροχούλες. Κάτι συμβαίνει πάντως. Μόνο για την Πανσέλινο δεν ακούσαμε.